μια ανάταση και νομίζω ότι στον χώρο του νοσοκομείου ενισχύει τις χαρές, γιατί έχουμε και πολλές χαρές στο νοσοκομείο. Έχουμε το μευτικό μας τμήμα, γεννιούνται παιδιά, δίνουμε χαρά σε οικογένειες. Έχουμε βέβαια και άγχη και αγωνίες και η μουσική απαλύνει και αυτά. Δίνει δύναμη στους εργαζόμενους, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι μόνο φέτος και πέρσι και πρόπερσι, ζουν ειδικές συνθήκες, αλλά είναι, το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου είναι πραγματικά οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση του καθήκοντος πολύ αυξημένη και αυτό το προσλαμβάνουμε από όλη την κοινωνία και τους ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, φιλοξενήσαμε τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας. Είναι εδώ η Πρόεδρος, είναι εδώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Αναστασόπουλος, η κυρία Πλέκου. Το νοσοκομείο έχει ενισχυμένη παρουσία στην Φιλαρμονική και κυρίως εδώ η τραγουδίστριά μας, νομίζω σήμερα ήταν μια ευχάριστη. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τον Μαέστρο που μας σκέφτεται. Την Πρόεδρο την είπα, έχει ειδικούς λόγους, κάτι παραπάνω από ό,τι συνήθως κάνει η Φιλαρμονική για το νοσοκομείο. Είναι ειδική σχέση που έχουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ευαίσθητος και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα είναι, τις ευχόμαστε να είναι εδώ πάντα στις γιορτές, να εύχεται με χαρά σε όλους τους εργαζόμενους, τους ασθενείς μας, τους ευχόμαστε η ταχύ ανάρρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη όλα που έπαιξαν τόσο ωραία και πραγματικά ήταν πολύ ωραίο διάλειμμα για μας και όλους μας. Εύχομαι υγεία σε όλους, καλή χρονιά να έχουν. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που ιδιαιτέρως φροντίζει πέρα από τις δομές του Δήμου και τη Φιλαρμονική και όλα αυτά που όλοι γνωρίζετε, αλλά και για το νοσοκομείο με ιδιαίτερες προσφορές όσον αφορά τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Θα έχουμε την ευκαιρία μια άλλη στιγμή να τα πούμε. Να μην κουράσω, γιατί τα ευχάριστα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία έχουμε πάνω απ' όλα σε όλα τα μέλη της Φιλαρμονικής, σε όλους εδώ τους μουσικούς, στο Μαέστρο, στην Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Καλή δύναμη στο προσωπικό μας και έχουμε και ανάρρωση, ελπίζω όσοι μας ακούν από τους ασθενείς μας, ανάρρωση και γρήγορα να πάνε στα σπίτια τους. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τα μέσα ενημέρωσης που πάντοτε προσέχουν και φροντίζουν το νοσοκομείο. Η πληροφόρηση, εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι και δυσάρεστη για το κοινό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει αυτή η καλή επαφή και η ενημέρωση του κοινού. Να είστε πάντα καλά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαέστρο, ευχαριστούμε. Και του χρόνου, με υγεία εύχομαι και πάντα με χαρές. Κυρία Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των σωματείων και του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, κυρίες και κύριοι γιατροί, αγαπητές νοσηλεύτριες και αγαπητοί νοσηλευτές, αγαπητοί ασθενείς, κυρίες και κύριοι, οι μέρες γιορτής, οι μέρες χαράς, αυτές που διανύουμε, οι μέρες αγωνίας και οι μέρες πόνου, όπως για αρκετούς από τους συνανθρώπους μας. Πόνο που βρίσκει η απάνεμο λιμάνι εδώ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Εδώ που γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν καθημερινό αγώνα για την απάλυνση αυτού του πόνου και τη γιατριά. Όπως άλλωστε έκαναν και κατά το πρόσφατο, μακρύ και δύσκολο διάστημα, όταν όλοι τους υπερέβαλαν εαυτόν και έδωσαν υπέρτατο αλλά αποτελεσματικό αγώνα κατά της πανδημίας, υπό τη στιβαρή διοίκηση της διοικήτριας και αγαπητής φίλης κυρίας Ελένης Αλιφέρης. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τις Άγιες αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η σκέψη όλων μας είναι κοντά τους και κοντά στους ασθενείς. Συμπαραστεκόμαστε νοερά στη μάχη που δίνει ο κάθε ασθενής και στέλνουμε σε όλες και όλους τη θετική μας ενέργεια, με την ευχή να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να επιστρέψουν σύντομα νικητές στα σπίτια τους και στους αγαπημένους τους. Ο Δήμος μας, αρρωγός σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα, με στόχο τον άνθρωπο, υπό την καθοδήγηση και αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου μας, κ. Θανάση Βασιλόπουλου, και η σύσσωμη οικογένεια της Φιλαρμονικής Καλαμάτας, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ κοντά σας, για να φωνάξουμε αρμονικά και με δύναμη ότι δεν είστε μόνοι, αλλά και για να δώσουμε πολλές νότες και χαμόγελο αισιοδοξίας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα με την εκτέλεση γιορτινών μελωδιών από τη Φιλαρμονική μας και από τη διεύθυνση του μαέστρου μας Κώστα Νικολαία.
Με την ευχή να ξημερώσει για όλους μια καλύτερη μέρα, μέσα από την καρδιά μας λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή πρωτοχρονιά και ένα ακόμη πιο ελπιδοφόρο και χαρούμενο νέο έτος. Και να ευχαριστήσω και εγώ τη Θεανότη Μπλέκου και τον Χρήστο τον Ασσόπλο που είναι στο ΔΣ της Φιλαρμονικής για την άψογη συνεργασία μας. Καλές γιορτές. Να πείτε κουβέντες και ο πρόεδρος του Σωματείου. Έλα, πρόεδρε. Κυρία Μπλέκου, τι είσαι. Κυρία Μπλέκου. Α, έπρεπε να πω την Μπλέκου. Δεν πειράζει. Έλα, Θεανό, έλα. Είσαι μέλος του Σωματείου, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο της Φιλαρμονικής, τον Μαέστρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μουσικούς μας. Για την ψυχαγωγή αυτή που πρόσφεραν στους εργαζόμενους, στους ασθενείς μας. Καλή πρωτοχρονιά εύχομαι σε όλους. Υγεία και χαρά.